Συνολική παρέμβαση μόνιμου χαρακτήρα για τα αυθαίρετα εξήγηλο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κωστή Χατζηδάκη, διαβεβαιώνοντα ταυτόχρονα ότι εν ώψη τη λήξη σε λίγε ημέρε των προθεσμιών για την υπαγωγή στην τρέχουσα ρύθμιση, δεν θα υπάρξει κενό για του ιδιοκτήτε ή του μηχανικού. Κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται παράταση των προθεσμιών υπαγωγή στην ισχύουσα ρύθμιση έω ότου τεθεί σε εφαρμογή η νέα μόνιμου χαρακτήρα. Σε δηλώσει του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Γιώργο Στασινό, ο κ. Χατζηδάκη υποχράμισε ότι η νέα ρύθμιση θα σχε... Σχετίζεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί με ορίζοντα εφαρμογή το 2020 και δεν θα επιβαρύνει του ιδιοκτήτε ακινήτων. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, σημειώνοντα ότι συνολικά οι δαπάνε για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά και στην μεταφορά συντελεστή δόμηση για την οποία προανήγγειλε η ρύθμιση, η οποία θα αποκαθιστά αδικίε και θα είναι σε συμφωνία με την νομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Ειδικότερο ο κ. Χατζηδάκη δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξή. Για το ζήτημα των αυθερέτων, στόχο τη κυβέρνηση είναι το αμέσω που έχω επόμενο χρονικό διάστημα να έρθει μια συνολική παρέμβαση, μεταρρύθμιση θα έλεγα, στην οποία δευτερευούσα σημασία θα είναι αυτή η καθαυτή η παράταση που είναι αναγκαία προφανώ. Τη ρύθμιση θα τη χαρακτηρίζει μια κατεύθυνση αποφυγή νέων παρατάσεων στο μέλλον, λαμβάνοντα υπόψη την ομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία και λαμβάνονταν υπόψη επίση ότι η κόκκινη γραμμή μα σε σχέση με την τακτοποίηση αυθερέτων πάει πίσω στο 2011. Θα υπάρχει ένα σαφέ σκηνικό για του κατόχου αφαιρέτων, το οποίο θα είναι μου χαρακτήρα και θα οδηγήσει σε ένα τέλο στο γνωστό σκηνικό να πηγαίνουμε κάθε τρει και λίγο στη Βουλή και να φέρνουμε παρατάσει επί των παρατάσεων. Για όλη αυτή τη ρύθμιση κομβική σημασία θα είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Έχει ψηφιστεί ρύθμιση εδώ και αρκετά χρόνια, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα του 2020. Θα συνονοηθούμε για όλε αυτέ τι ρυθμίσει, όχι μόνο με του μηχανικού, αλλά και με του ιδιοκτήτε ακινήτων και με την πομιδά οι ιδιοκτήτε ακινήτων έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι η πολιτεία δικαιούται να του επιβαρύνει άλλο. Από τη συζήτηση που έκανα με τον κύριο Στασινό, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρξουν κοινοί τόποι με του ιδιοκτήτε. Εκρεμή λοιπόν συνάντησή μα πριν να ανακοινώσουμε τι οποίε ρυθμίσει με του ιδιοκτήτε ακινήτων. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία, δεν θα υπάρξει κάποιο κενό σε σχέση με του ιδιοκτήτε και σε σχέση με του μηχανικού που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μπορεί κανεί να εντάσσεται στη νέα ρύθμιση όποτε θέλει, αλλά εκείνο το οποίο θα συμβουλεύαμε του ιδιοκτήτε αυθερέτων είναι να ενταχθούν Νωρί, γιατί αν το αφήσουν να το κάνουν μετά από κάμποσα χρόνια, αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεχομένω παραπάνω επιβαρύνσει για του ίδιου. Άρα, καλύτερα νωρίτερα παρά αργότερα, παρότι είπα και το υπογραμμίζω ότι στόχο είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων να μην είναι επιβαρυντική για του ιδιοκτήτε για το πρόγραμμα εξοικονομών κατοίκων, ο κ. Χατζηδάκη σημείωσε πω είναι δεδηλωμένη η βούληση τη κυβέρνηση για νέο κύκλο και έχει ζητηθεί από του περιφερειάρχε να δώσουν πρόσθετα κονδύλια. Πρόσθεσε ότι οι δαπάνε για την ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το 5% του ΕΣΠΑ, και ότι οι δράσει ενεργειακή αναβάθμιση θα είναι υψηλή προτεραιότητα και στο νέο σχέδιο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή που ετοιμάζεται αυτή την περίοδο. Για το θέμα τη Τράπεζα Γη, ο Υπουργό ανέφερε ότι η ρύθμιση θα αντιμετωπίσει αδικίε σε βάρο ιδιοκτητών ακινήτων, κυρίω αυτών που κατέχουν διατηρητέα με βάση και πάλι την ομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία και με κατεύθυνση να μην θεωρείται ότι πάμε να κάνουμε χάρε, αλλά να αντιμετωπίσουμε αδικίε και να βάλουμε μια τάξη. Τέλο, τόνισε ότι ο χωροταξικό σχεδιασμό είναι ζήτημα απόλυτη προτεραιότητα και κομβική σημασία για να ξεκολλήσουν επενδύσει και να ανοίξουν καινούργιε δουλειέ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρο του ΤΕΕ ανέφερε σε σχέση με τα αυθαίρετα ότι η πρόταση του επιμελητηρίου είναι παρόμοια με τι εξαγγελίε του Υπουργού, δηλαδή να πάμε προ την ταυτότητα κτηρίου, να έχουμε για κάθε κτίριο όλα τα σχέδια όπω έχει κατασκευαστεί, όπω είναι σήμερα στην πραγματικότητα, χωρί να επιβαρύνουμε του ιδιοκτήτε με περισσότερα κόστη.